Χαιρετίζουμε τη σημερινή συσκέψη και πραγματικά είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε σε κάτι τέτοιο το οποίο δεν είναι φιέστα, γιατί έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε σε σαμέα τις φιέστιες και τα λοιπά. Μπάζοντας, φέτος ήμουνα για πρώτη φορά αντιπρόσωπος από το Σύλλογο Διαβητικών στο συνέδριο της ΣΑΜΕΑ και με το Χάρη μαζί ακούσαμε διάφορα και τα πήρα έτσι πρώτη φορά από κοντά το ποιοι αγωνίζονται για τα δικαιώματά μας. Επειδή άκουσα πολύ για εργαζόμενους και μη εργαζόμενους και τα λοιπά. Εγώ ήμουν συνταξιούχος και λόγω ζαχάρου και έκοψα τη σύνταξη και μπήκα στη δουλειά στο Δήμο της Αθήνας. Δουλεύω στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και σε σχέση με αυτά που είπε και ο Γιώργος, ο Μπιλής στην εισαγωγή, οι φιέστες που διοργανώνονται από το Δήμο, που ξέρω εγώ, ας πούμε, όπως αυτή με την αλληλεγγύη, με το αυτό που έγινε στην πλατεία Κοντζιά και τα λοιπά. Απλά, εγώ κάθομαι και σκέφτομαι ότι εμείς πρέπει να είμαστε αλληλεγγύοι σε όλους και είμαστε, νομίζω. Σε όλους, μα όλους τους πρόσφυγες. Είτε αυτοί είναι μαύροι, είτε είναι κίτρινοι, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν τους χωρίζουμε σε άσπρους και κάτι, γιατί υπάρχουν και τα φασιστικά μέσα στο Δήμο και τα λοιπά, τα οποία κάπως έτσι κοιτάνε λοξά. Να πω το εξής. Τώρα σχετικά με τα... ή μάλλον... το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κάποιος θα πηγαίνει να δουλέψει είναι υποχρεώσεις του. Τα δικαιώματά του, αν δεν ρωτήσει ο ίδιος, δεν τα μαθαίνει ποτέ. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για μας. Και πού θέλω να καταλήξω. Κάναμε την προηγούμενο μήνα μία διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα το γιατρό εργασίας που πρέπει να υπάρχει σε όλες τις δουλειές και τα δικαιώματά μας. Περιτώ να σας πω ότι μπήκανε πάνω από 500 άτομα από όλη την Ελλάδα και παρακολούθησαν. Είχαμε το Χρήστο του Παπάζογλου, γιατρό εργασίας που δουλεύει στο Αττικό και μας εξήγησε πραγματικά τι πρέπει να προσέχει ένας γιατρός εργασίας και τι τον αφήνουν να προσέχει εκεί που υπάρχει. Δηλαδή, στο Δήμο της Αθήνας, παράδειγμα, υπάρχει ένας γιατρός εργασίας ο οποίος δουλεύει με τετράμινο και συνέχεια αλλάζει και πάντα φυσικά έχει το μέρος του Δήμου της Αθήνας. Δηλαδή δεν έχει, όχι με τους εργαζόμενους. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό για μας είναι η ανασφάλιστη. Το δικαίωμα που έχουν και σε αυτά τα υλικά, ας πούμε, που έχουν να πάρουν από τα νοσοκομεία κτλ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Ευαγγελισμός, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδος, έδινε σε ανασφάλιστους ταινίες μέτρησης ζαχάρου, κινέζικες, οι οποίες είχαν διαφορά, δηλαδή μπορεί να είχες 180 και να σου δείχνουν ότι έχεις υπογλυκαιμία 50. Καταλαβαίνετε, και για τον ίδιο διαβητικό και μάλιστα για κάποιους που ήταν γονείς διαβητικών παιδιών και τα λοιπά, τι επικίνδυνο είναι αυτό. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες, το είπε και ο Χάρης. Οι νέες τεχνολογίες, έχει βγει, ας πούμε, τώρα μία αντλία, εγώ φοράω αντλία ινσουλίνης, μία αντλία η οποία είναι σαν το πάγκρεας. Δεν την αποζημιώνει το ΕΟΠΗ. Έχει 2 χρόνια που έχει κατατεθεί και δεν αποζημιώνει. Δηλαδή, είναι, προτιμάνε, όπως είπε ο Γιώργος, να παίρνουν τα ραφάλ. Είναι και αυτό μια επιλογή. Να πω για τα ΚΕΠΑ. Όταν εγώ πέρασα ΚΕΠΑ για να μου βγάλουν την αναπηρική σύνταξη,
διαβητολόγος και νευρολόγος δεν υπήρχε στους γιατρούς. Ζήτησα εγώ και ξαναπέρασα. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία είναι μικρά, αλλά μαζεύονται και γίνονται ποτάμι και μας πνίγει. Αυτό το ναι μεν αλλά που λένε πάρα πολλοί, ναι έχεις δίκιο αλλά, ναι έχεις δίκιο αλλά, αυτό πρέπει να σταματήσει. Και λέω το εξής, το πρώτο απ' όλα, πρέπει να δυναμώσουμε τους συλλόγους που έχουν πραγματικά αυτούς τους συλλόγους που έχουν, πώς να το πω, σωστή κατεύθυνση. Να χτυπάνε δηλαδή τον εχθρό στο κεφάλι και όχι να του βγάζουν τον ίχιν να τρέχει λίγο αίμα. Για να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπορεί με μικροδιορθώσεις να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας. Τελευταίο. Να πω για αυτό που είπατε για το βοήθεια στο σπίτι. Στο Δήμο της Αθήνας ήταν μέχρι πριν από 3 χρόνια 17 άτομα. Και όταν εγώ πήγα στο Γενικό, ο οποίος είναι Γενικός του Δήμου της Αθήνας, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, αλλά είναι το δεξί χέρι του Μπακογιάννη, και του λέω, οι διευθυντικοί δεν μπορούν να πηγαίνουν στα νοσοκομεία τώρα με τον COVID να γράφουν τα φάρμακα, αν γίνεται να το κάνουν το βοήθεια σπίτι. Δεν έχουμε αρκετούς. Και τους έχουμε με 8 μήνα. Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά. Για τους σχολικούς νοσηλευτές που είπε η συναδέλφισσα. Είχαμε συγκεκριμένο ζήτημα γιατί η σχολική νοσηλευτές 31 Μαΐου τελειώνει το ΕΣΠΑ το οποίο τους έχουν πάρει. Το θέμα ποιο είναι. Ότι πρώτον, δεν τους παίρνει το Υπουργείο Παιδείας. Πού θα μπορούσε, θα μου πεις, τόσοι αναπληρωτές δάσκαλοι. Η κόρη μου είναι σε παράλληλη στήριξη. Και έχουν να πάρουν παράλληλη στήριξη στο Δημοτικό 11 χρόνια. Θέλω να πω, αναπληρώτρια. Οι αναπληρωτές είναι σαν τους στρατιωτικούς. Έχουν γίνει χειρότεροι. Γυρίζουν από παντού. Τελειώνοντας να πω για τους για το πώς τι θέλω να πω. Προσέξτε, κάθε μήνα υπάρχουν 138 τηλεφωνήματα και καταγγελίες για δεν υπάρχουν ράπες αμαία, παρκάρουν σε στάδιο της αμαία, τον αμαία. Κακοποιημένες γυναίκες, προβλήματα διάφορα. Οι υπάλληλοι που υπάρχουν στο Δήμο της Αθήνας για να εξυπηρετήσουν αυτές τις καταγγελίες είναι 3. Καταλαβαίνετε. Και μετά έρχεται οποιαδήποτε δημοτική αρχή και λέει, μα εγώ έκανα κέντρο φιλοξενίας γυναικών που χωράει 7 γυναίκες. Άντε 11, εγώ σου λέω, μαζί με τον ΚΙΑΔΑ. Λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται. Το θέμα ποιο είναι, ότι να πάρουμε λίγο το τελευταίο της ανακοίνωσης για τη σημερινή και να πούμε ότι πρώτον, 6 του μήνα γιγαντώνουμε την αντίθεσή μας σε όλα αυτά που γίνονται. Γιατί δεν είμαστε μόνο αντί, αλλά έχουμε και προτάσεις. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Και ότι οι προτάσεις αυτές μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Λίγο-λίγο. Μπορούν πάντως. Δεν θέλω να το προχωρήσω άλλο. Γιατί πραγματικά θα αρχίσω να λέω ότι
σε αυτό σου δίνουν το κόκαλο και το μαστίγιο. Θα σε ικανοποιήσουν σε κάτι κτλ. Είναι αλυσίδα. Σε κάποια άλλη κοινωνία μπορεί τα προβλήματά μας να είναι λυμένα. Ευχαριστώ.